σύζυγος, σύντροφος του Δημήτρη Κατή. Τα παιδιά μου συμμετείχαν χθες στη συγκέντρωση που γινόταν για το Πολυτεχνείο. Από το σταθμό Λαρίσης πήγανε στο μετρό. Το σπίτι μου είναι 50 μέτρα από το μετρό, ειδικά από το Σαχέλ μετρό. Και την ώρα που διαλυόντουσαν και πιο φυσικό, πηγαίναν στο σπίτι τους, που πήρανε και 2-3 φίλους τους. Με την ακρίβεια, με την παρότηση τη δικιά μου, πηγαίνετε και μείνετε στο μπαλκόνι για να διαλυθούν. Και εκείνη την ώρα, προσπαθώντας να πηγαίνοντας με σκοπό στο σούπερ μάρκετ να ψώνει κάτι, βλέπω τους Δίας να τρέχουν πίσω τα παιδιά. Και τρέχω και όσοι λέω, πέστε μέσα. Μπαίνουν στην πιλωτή, οι Δίας μπαίνουν μέσα, πέφτουν πάνω στον Ορέστη με 3 γκλοπ, τον λιώνανε, τον σκοτώνανε, τον ισοπεδώνανε. Πέφτω πάνω τους. Με σπρώχνουνε μία φορά, δεύτερη φορά, προσπαθώντας να τον σύρουν έξω, με ξανασέρνανε εμένα από το κουφάρι μου. Βγαίνει το παιδί έξω, εννοείται δεν καταλάβαινα τίποτα, το μόνο που καταλάβαινε είναι ότι σκοτώνει το παιδί. Η αδερφή του το ίδιο, από ότι καταλάβαινα γύρω μου να ουρλιάζει, να φωνάζει, να οριόμαστε όλοι. Αν είναι, δεν τους έλεγα, είναι το σπίτι μας. Η Λιδία ήδη είχε ανοίξει την πόρτα της εισόδου. Το σπίτι μας, μένουμε εδώ. Τι κάνετε μέσα από το σπίτι μου, θα σκοτώσω το παιδί μέσα στο σπίτι μου. Τι άλλο να σκεφτώ. Είναι μια περίγραπτη εικόνα. Δεν μπορώ να την περιγράψω. Δεν μπορώ να τη σκέφτομαι. Είναι αδιανόητο να βλέπεις το παιδί να το λιώνουν κάτω. Κυριολεκτικά να το λιώνουν. Να θέλω να το σκοτώσουν. Να τους φωνάζω. Είναι η μάνα του, είναι στο σπίτι του. Και δεν καταλαβαίνω τίποτα. Με αποτέλεσμα τον συλλάβανε. Προσπαθούσε, ήρθε μετά ο πατέρας τους. Προσπαθούσαμε να προσεγγίσουμε το παιδί γιατί ξέρω το έχουν χτυπήσει τόσο πολύ. Μας λένε, δίνοντας και το λόγο της τιμής τους η αστυνομία, το πάνε στο τέταρτο, φτάνουμε στο τέταρτο, μας ηρωνευόντουσαν στο τέταρτο, γιατί το γνωστό τέταρτο σε όλη την οικουμένη τι σημαίνει τέταρτο στο Πολωνό, με αποτέλεσμα να αρχίσουν να χτυπάνε τον πατέρα του, να τον σέρνουν, του φοράνε χειροπέδες, παθαίνει κρίση, πέφτει κάτω, φίλοι, γιατρός, βγάζει το στεθοσκόπιο και όλα αυτά, προσπαθώντας να βγάλετε τις χειροπέδες, να μην δέχονται να βγάλουν τις χειροπέδες. Μια εικόνα ασύλληπτη, δεν ξέρω τι γινόταν πίσω, τι έγινε με το άλλο μου το παιδί. Και ήρθε το ασθενοφόρο πάρα πολύ σύντομα και να τον παρεμποδίζουν γιατί ζητούσαν οπωσδήποτε την ταυτότητά του. Μην ξέροντας ούτε πού βρίσκονται τα χαρτιά του, τα τσαντάκια του. Μάλιστα. Παρεμβαίνουν κάποιοι γιατί και τα λοιπά και το ασθενοφόρο, δεν καταλογίζω κάτι στους ανθρώπους ασθενοφόρου και έφυγε το συντομότερο. Αυτή τη στιγμή κάνει στη φωνογραφία ο Δημήτρης στο Ευαγγελισμό. Η αστυνομία ήταν μέσα, δεν ήθελε να φύγει. Μέσα από το καρδιολογικό την ώρα που οι γιατροί προσπαθούσαν να βρουν δουλειά και να σώσουν κόσμο αυτήν την ώρα. Να δείτε τη μάχη με την αστυνομία γιατί είχαν τον κακούργο και θα του έφευγε, δεν ξέρω από πού. Αυτό του έλεγαν οι γιατροί, φύγετε από εδώ. Εγώ ήμουν χτυπημένη πάρα πολύ. Με είχαν μαζέψει σε κάποιο άλλο. Δεν έδινα καμία σημασία γιατί είναι χτυπήματα στο χέρι, στο πόδι μου, στα πλευρά μου κτλ. Τα δικιά μου απόφαση δεν δέχτηκα να είχα αυτό το κομμάτι, έχοντας όλη αυτή την κατάσταση. Μην έχοντας στο μυαλό του ότι μπορεί να είναι το σπίτι του, ήταν 5-6 παιδιά μαζεμένα και απλά θέλανε να νιώσουν την ικανοποίηση ότι κάνανε 5 συλλήψεις. Αυτή ήταν η πραγματικότητα. Μάλιστα. Και γι' αυτό τα πιάσανε. Τους ένα αδιανόητο ήταν το σπίτι τους και γι' αυτό μπήκανε μέσα και δεν καταλαβαίνανε Χριστό. Αυτή είναι η κατάσταση λοιπόν. Τώρα, αν αυτό το πράγμα του τιμάει και ποιου τιμάει, γιατί για μας τιμή είναι το ότι ήταν τα παιδιά μας στο Πολυτεχνείο. Τιμή είναι που θέλω να υπερασπιστούν ψωμί, παιδεία, υγεία, ελευθερία. Και δεν θα τα αναλύσω γιατί είναι αυτονόητα για μένα. Δεν μπορώ να μην νιώθω τιμή για το παιδί μου. Σε πάρω δεν ξέρω να πω. Εντάξει, είμαι πάρα πολύ αγχωμένη. Είμαι περήφανη για τα παιδιά μου. Είμαι περήφανη για τα παιδιά μου γιατί προηγούμενη το βράδυ αυτό που τους διάβαζα ήταν ένα γράμμα της μάνας του νεκρού από την Μυτιλίνη που έλεγε το ελάχιστο που μπορεί να κάνει κανένας στο Πολυτεχνείο είναι να τιμά το παιδί με όποιον τρόπο. Τι άλλο να σας πω, αυτά είναι τα πιστεύω μας, δεν είμαστε τυχαίες στην παιδιά μας, ξέρει όλη την παιδιά, ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι είναι τα παιδιά μου, τι είναι οι λεγόμενοι αλήτες για αυτούς, οι λεγόμενοι κακοποιοί, δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσω.
για να ρωτήσει τη γειτονιά. Εκεί έχουμε ζήσει, εκεί έχουμε μεγαλώσει, εκεί έχουμε πάει στα σχολεία. Εντάξει, εκεί παιδιά. Δώσανε και τους αγώνες τους. Και τους δώσανε με πολύ μεγάλη αξιοπρέπεια αυτούς τους αγώνες, όπως και όλη, όλη η γειτονιά μας που είναι μια φτωχή γειτονιά και τη δίνουμε κάθε μέρα. Αυτοί είμαστε. Δεν το κρύβουμε, ναι, είμαστε αγωνιστές, ναι, θέλουμε και υπερασπιζόμαστε γιατί αυτό πρέπει να κάνουμε, γι' αυτό θεωρούμε καθήκον μας. Δεν είμαστε. Συγγνώμη, έχω ένταση.